Εύχομαι να μην γκρινιάζετε με τις οικογένειες, να έχετε ομόνια, να προστατεύει τα παιδάκια ο Θεός. Βλέπουμε ναρκωτικά με ίντερνετ και δουλίτσα να έχετε. Αυτό εύχομαι. Τι να σας ευχηθώ. Δουλίτσα με την κρίση, γέροντα. Πώς. Θα φτιάξουν δουλειές με την κρίση. Ξέρω, άμα δεν μετανοήσουμε. Μόνο μετάνοια. Ο Θεός με τη μετάνοια, κλασικό παράδειγμα μετανοίας στον αρχαίο κόσμο είναι οι Νινεβίτες. Ο Θεός λέει στον προφήτη Ιωνά, πήγε να τους πεις, έτσι τρεις ημέρες στην Νινεβή καταστραφήσετε. Δεν είπε ο Θεός υποθετικός, αν μετανοήσουν θα τους σώσω. Έτσι τρεις ημέρες στην Νινεβή καταστραφήσετε. Και όταν τ' άκουσαν αυτό οι Νινεβίτες τι είπανε. Ας μετανοήσουμε και μπορεί ο Θεός να μετανοήσει και αυτός και να μας καταστρέψει. Και μετανοήσαν και ο Θεός δεν τους πείραξε. Με τη μετάνοια σωθήκαν. Κάντε προσευχή γιατί και όχι μόνο η Λαδίτσα και η ανθρωπότης κινδυνεύει να πάει σε τρίτη παγκόσμια σύραξη. Πρώτο πυλόν. Ε? Πρώτο πυλόν. Ναι, κι άμα γίνει αυτή η σύραξη, οι Άγιοι λένε ότι θα γίνει. Ο Στάλις Λαβρέντιος, ένας Ρώσος, θα γίνει. Πότε θα γίνει δεν μας λέει. Μας λέει όμως το εξής, αυτή η σύραξη δεν θα είναι για μετάνοια, θα είναι για παντελή καταστροφή της ανθρωπότητας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός είπε, θα έρθει η εποχή που θα παδίζει κανείς μέρες να συναντήσει έναν άνθρωπο. Ρωτήσαν τον Αϊνστάιν, από τους μεγαλύτερους επιστήμονες του περασμένου αιώνα, ποια θα είναι η μορφή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και απήντησε, δεν ξέρω ποια θα είναι η μορφή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνο που ξέρω και είμαι σίγουρος είναι ότι ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει με τις πέτρες, τα ρόπαλα και τις φεντόνες. Γιατί θα υποστεί τέτοια φθορά η ανθρωπότητα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα γυρίσει στη Λιθινή Πυρηνική. Πυρηνικά. Και ένα ωραίο με τον Αϊνστάιν πήγε μια μέρα σε ένα εστιατόριο να φάει. Ψάχτηκε να βρει τα γυαλιά του, δεν τα βρήκε. Φωνάει τον σερβιτόρο, λέει σε παρακαλώ διάβασέ μου τον κατάλογο. Και λέει αυτός με συγχωρείτε κύριε και εγώ αγράμματος είμαι, δεν ξέρω να διαβάσω όμως να σας τα πω όλα απ' έξω. Αυτά είχα μου γέλασε και του νέα συμπορβουά. Ναι, δεν σκέφτηκε ο άνθρωπος, εντάξει μια αιτία μπορεί να είναι αγράμματος, μπορεί να μην έχει γέλια. Ε? Ναι. Αυτή η άθεη είναι ανόητο τον ανόητο. Ο Αϊνστάιν πίστευε στην ύπαρξη του Θεού. Το ρωτήσα μια μέρα, υπάρχει Θεός? Και τους λέει, στη φύση υπάρχουν νόμοι της βαρύτητος, της έλξης, της φυγοκέντρου δυνάμεις. Αναζητήστε τον νομοθέτη. Ποιος έβαλε αυτούς τους νόμους? Ποιος τους έβαλε? Θεός. Ανόητο τον ανόητο. Πέστε σε έναν άθεο που λέει ότι το σύμπαν έγινε μόνο του. Δείξε του μια πολυκατοικία και πες αυτή η πολυκατοικία έγινε μόνη της. Δεν θα τον παραδεχτεί, θα σου πει είσαι τρελός ή με πέρασε για τρελό. Και τότε πες του, πώς η γη έγινε μόνη της, αφού πιστεύεις ότι η πολυκατοικία έχει δημιουργό, είσαι υποχρεωμένος να πιστεύεις και η γη έχει δημιουργό. Και αφού πιστεύεις ότι η γη δεν έχει δημιουργό, είσαι πάλι υποχρεωμένος να πιστεύεις ότι η πολυκατοικία έχει δημιουργό. Και άμα του πει αυτό, τον πάνε στο τρολοκομείο, την πολυκατοικία δεν έχει δημιουργό. Έπειτα η γη από τι αποτελείται, μπορείτε να μου πείτε. Από άψεχη ύλη, άλογη ύλη, ανέστητη ύλη. Η πέτρα, η λογική, οι πέτρες, τα χώματα, τα νερά, τα μέταλλα, πώς αυτή η άψεχη ύλη κινείται γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο με λιγιώδες ταχύτητες και δεν εκτροχιάζεται. Αν δεν υπάρχει κάποιος να κατευθύνει την κίνηση. Οδηγείς ένα μάξι, άμα σε πάρει ύπνος, τελείωσες. Και ένα ακόμη θα σας πω και πολύ στην ειρήνη. Ένα πουλάκι ρωτάει και λέει, επειδή λέτε ότι είμαι άμυαλο και εσείς έχετε μυαλό, μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς βρέθηκα μέσα στο αυγό?
Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε ποιος έβαλε την κατάλληλη τροφή και το οξυγόνο μέσα στο αυγό για να μεγαλώσω. Μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς αυτή η ίδια η τροφή, η ίδια, παράλλακτος ίδια, να γίνεται κόκαλα, νεύρο, λυρί, φτερά, αυτά. Μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος με δίδαξε πότε πρέπει να χτυπήσω με το ράμφος μου το τσόφι για να βγω έξω. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε ποιος δίδαξε την άμυαλη μητέρα μου να κάθεται πάνω στα αυγά και να τα κλωσάει. Μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος την δίδαξε να μας γυρίζει, γιατί δεν μας γυρίζει θα γινόμασταν ανάπηρα. Αυτό το βλέπω κι εγώ, δεν έχω μια ντομάτα, ένα καρπούζι, άμα τα αφήσω στο ίδιο μέρος, σαπίζει. Νοήτρα, άμα το γυρίζω, το μια μεριά και από την άλλη τα αιτηρείται πιο πολύ. Τι ειδικότητα έχετε? Χειρουργός θώρακος και καρδιάς. Πώς? Χειρουργός θώρακος και καρδιάς. Αν σας πω ένα ωραίο και μετά απολύεστε. Στο γραφείο ενός διασύμου γιατρού υπήρχε σε κορνίζα η εξής πνευματική τριλογία. Έγραφε αυτός ο μεγάλος ο γιατρός. Του είχε εκεί να το βλέπει να το εφαρμόζει. Πρώτον, Θεέ μου, βοήθησέ με να δέχομαι όλους τους ανθρώπους με το ίδιο ενδιαφέρον σαν να ήταν σταλμένοι από σένα σε μένα. Ωραία δεν είναι. Δεύτερον, βοήθησέ με να μην τους βλέπω σαν μια περίπτωση ασθενείας ή σαν ένα νούμερο σειράς αναμονής. Και εγώ προσθέτω τρίτο λόγο ή σαν πορτοφόλια, αλλά τους βλέπω σαν παιδιά σου και σαν εικόνες σου και σαν αδέρφια μου. Τρίτον, βοήθησέ με να μην κάνω τη θεραπεία τους πιο ανυπόφερα από την ίδια την αρρώστια τους. Γιατί ο γιατρός που δεν θα κάνει σωστή διάγνωση θα κάνει και εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή. Και τότε θα υπαληθεύσει αυτό που είπε ένας στους δικούς του, να με γράψετε στον τάφο τα εξής. Ήμουν καλά, πήγα στους γιατρούς να γίνω καλύτερα και τώρα βρίσκομαι εδώ που είμαι στον τάφο. Διάβασα ένα ωραίο. Ο Αμπού ήταν ένας ιατροφιλόσοφος, έζησε στο Μεσαίωνα, δούλευε στα παλάτια ενός βασιλιά. Μια μέρα οι αυλικοί του ρωτήσαν γύρω από την ειδικότητά του κάτι. Και τους λέει ο άνθρωπος δεν το ξέρω. Και αυτοί τον επέπληξαν, τους λένε δεν το ξέρεις, τότε τι σε πληρώνει ο βασιλιάς. Και τους λέει με πληρώνει για αυτά που ξέρω. Αν ήταν να με πληρώσει για αυτά που δεν ξέρω, δεν τον έφτανε όλο το χρυσάφι κόσμο. Τι ξέρω. Το μυαλωδάκι μας. Εμένα με χείρισε ένας γιατρός μπροστά από μήνες την Εράμονη Παντελήμονος. Έχει ένα μικρό θάλαμο με τέλεια μηχανήματα για μικρές εγχειρήσεις. Είχα καρκίνο δέρματος. Μου το έκανε μια φορά ο γιατρός εδώ στις Καργίες. Και μου λέει ο άνθρωπος δεν μπορώ να πάω πιο μέσα γιατί θα σε χαλάω στα νεύρα. Και ξαναβγήκε πάλι. Μου το έκανε αυτός ο γιατρός. Αυτός όταν πήγαμε στο μοναστήρι είπε στον εκκλησιαστικό εκεί να ανοίξει την εκκλησία. Πήγε γουνάτισε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Προσευχήθηκε μπροστά στον Άγιο Παντελήμονο και μετά πήγε για εγχείρηση. Και την ώρα που έκανε την εγχείρηση έλεγε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με. Και τώρα σπέρα προσεύχεται. Να ζητάει βοήθεια. Δεν τα ξέραμε όλα. Ο Νεύτωνας θεωρείται ο μεγαλύτερος επιστήμονας όλων των αιών και των εποχών. Πώς θα προσφέρει στην ανθρωπότητα. Και με τον νόμο της βαρύτητας που ανακάλυψε, η φυσική επιστήμη έκανε μεγάλο άλμα μπροστά μπροστά. Σήμερα όλοι οι αστροφυσικοί στους νόμους του εαυτού να στηρίζονται για να προχωρήσουν πιο πέρα. Αυτός είπε, κάθε φορά που κατακτούμε μια γνώση, αφαιρούμε μια σταγόνα από έναν ωκεανό. Αυτά που γνωρίζουμε, μια σταγόνα. Και αυτά που αγνοούμε, ένας ωκεανός. Τι ξέρουμε. Και είχε ταπεινό φρόνημα. Λέει, αν κατόρθωσα να ειδώ μακρύτερα από τους προκατόχους μου, αυτό του οφείλω του ότι στεκόμω στους ώμους γιγάντων. Κάποιοι άλλοι μπροστά από μένα εργάστηκαν και ανακάλυψαν κάποια πράγματα. Εύχομαι, θέλω να σας βοηθήσω. Και ένα ωραίο με τους γιατρούς. Αρρώστησε ένας Γάλλος χωρικός και κάλεσαν τον γιατρό. Και αφού τον εξέτασε ο γιατρός έγραψε μια συνταγή και λέει πάρε αυτό και θα γίνεις καλά. Και όταν έφυγε ο γιατρός αυτό σαν γράμματος ήταν πήρε το χαρτάκι, το άσκησε μικρά, το έκανε πόλος και το έπιε και λέει είμαι καλά. Ο γιατρός είπε να πάρει το φαρό.
Γέροντα, θες να μας πεις κάτι πνευματικό, να το γράψουμε και να το... Αυτά, από το χαρτί που σας έδωσα, βαριέμαι τώρα. Σε συγχωρούμε. Σε συγχωρούμε. Θα τα πάρουμε. Αυτά και να δώσει και ένα στα παιδιά να βγάλω φωτοτυπής, γιατί δεν έχω... Αυτά πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να έχουμε ευλογία από το Θεό, σαν άτομα, σαν οικογένεια. Τα παιδάκια, βλέπεις, παντρεύονται, χωρίζουν με ναρκωτικά, βλέπουμε. Παρακαλώ.